Εδώ και μερικούς μήνες βρισκόμαι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. Μπούτη, και γενικά με την ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Χθες είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Μπούτη, βρισκόμενος στη Ρώμη, στο δρόμο μου προς το Βελιγράδι. Ήταν θερμή η συνομιλία, όπως συνήθως, φιλικότατη, και βεβαίως περιστράφηκε γύρω από την οικονομική κατάσταση της Κύπρου και τη συμμετοχή, την πιθανή συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην δανειοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Πούτιν με διαβεβαίωσε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να συμβάλλει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην δανειοδότηση της Κύπρου. Είναι φυσικό η Ρωσική Ομοσπονδία να ενδιαφέρεται να δανειοδοτηθεί η Κύπρος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέλος της Ένωσης. Την ίδια ώρα όμως, ως παλιός φίλος της Κύπρου, θα ήθελε να βοηθήσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται σε επαφή με την Επιτροπή, το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ελπίζω σύντομα αυτή η υπόθεση να κλείσει θετικά. Θέλω και με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Βλαδίμιρ Πούτιν, για την ετοιμότητα του να δώσει χέρι βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τιμώντας την παλιά παραδοσιακή στενή φιλία μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, έχω υποσχεθεί στον Βλαδίμιρ Πούτιν, θα φανεί αντάξια της φιλίας, θα φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης, την οποία δείχνει η Ρωσική Ομοσπονδία προς την Κύπρο. Η ρωσική συμμετοχή, κύριε Πρόεδρε, στο δάνειο, το καθιστά το χρέος σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε βιώσιμο, έτσι? Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Θέλω να δώσω αυτό το μήνυμα στον κυπριακό λαό. Είναι σημαντικό μήνυμα κατά την άποψή μου, το οποίο έρχεται από τη Μόσχα, και οι λεπτομέρειες ας αφαιθούν να αναλυθούν και από ειδικούς. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το χέρι βοήθειας μπορεί να είναι σωστικό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα απεκδηθούμε εμείς υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά και διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία μας, αλλά και σε ό,τι αφορά στην αποπληρωμή των πιθανών δανείων, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από κοινού Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσική Ομοσπονδία.